Ξεκίνημα εδώ στο σεφ για την αναμέτρηση ανάμεσα στη Φιωρεντίνα και τους Λόπιστερς για την development κατηγορία. Το τρελάτι με το πόσο αδυνατισμένος είναι ο Μίνης, ο Ρασμάν. Λάθος από το Σκιόλο, Θεσσαλονικίδης το βαρύ πυροβολικό. Τον Λόπιστερς με τον Τρικαλιώτη, με τον Χατζίδη, με τον Ζωνιδωτά, είναι ο Λαβάς. Τρικαλιώτης από τη γωνία. Το Χατζίδη για τους Λόπιστερς. Το 45 είναι ο Μαλακός. Σκιόλο με το 10. Με το 32 είναι ο Γεωργακόπουλος. Και με το 18, ο οποίος θα φτάσει, είναι ο Στασίλης. Λαγάς. Κάνει στο Σαλονικίδη, το κάνει ο Χρήστος. Από το 18 τον Ζόλια. Αριστόπουλος. Και από το Σαφινόπουλο. Το Σαφινόπουλο. Ζόλιας. Μετάει στον Τρικαλιώτη. Σαλονικίδης το κάνει. Κόπουλος Αρικιόπουλος το κάνει μάλλον Χατζίδη. Πρώτο καλάθι και ο αγώνα για τους Λόπιστερς και 0-2. Ωραία πάσα του Στασινόπουλου στο 32, τον Γεωργακόπουλο. Καλή άμυνα πολλά με τον Χατζίδη. Σαλονικίδης. Εξαιρετικό σέντο τον φιλοξενούμενο, κάνει το 0-4. Κόλλος, ένα σπλίτ και πάσα από τον Παύλο. Πήγε να κλέψει ο Δόλιας μέχρι μέσα με το 45. Μαλακός, ο Σιόπουλος ο Χάλι, ο Λαβάς, ο Δόλια. Συγκρασμό, το βάζει. Time out από το Φερεντίνα, μην λίγο. Στρέφουμε, καλό σπίτι, καλό σπίτι και 0-6. Σιόλος. Στο το Μαλακό πάσα, εξαιρετική φάση και τα λάθη το Μακρύδι, 2-6. Καλλιώτης το κάνει.
Γυρίζει σε δρασμό, σταματάει, το κάνει κατά μία περιοχήνα. Γιαράκος, 2-6 παραμένει. Προσπάθεια και χαμένη από τον Γιαράκο. Γκόλια ο Σεβαδάς παλεύει για να πάρει θέση στο πώς. Αντζήρης κάνει το πλάσ πολύ ωραία. Κατοχή παραμένει για Λόξερς. Ραφάν περνάει στο παρκέ μαζί με τον Μπαρλά, πίσω πάρει Αντάσες μαζί με τον Λαβά. Μακρύνει κατοχή για Λόμστερς. Να
Γιαννόπουλος στο out με το 42. Είναι Μαράκος. Περάσει ο Γιαννόπουλος, γυρίζει μπάλα. Θα το πάρει αλλά θα το χάσει. Μαράκος. Μπάλα το Στασινόπουλο, μακρύ τη στόχη. Χάνει. Μπάλα το πάω. Μαν, φτάρει στο Λιαράκο. Το σπασάρι, το Βίλια. Περνάει, φάου. Όχι. Για λίγα τρελό, για να στην αρχή δύο βολές. Με τον Κοντάκο στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Μάλλον ωραία πάσα Λιαράκο στο βάζι. Κοντάκο και δύο βολές. Ερχόμαστε πάλι στο σεφ. 5-14. Λοξάχνη Μπίλιας Καλάβελα. Όλα καλά, ήταν μια στιγμή. Μακρύς την βρίξη των ριμπάων, ο Κοντάκος έπεσε μέσα από πάνω να κλείσει. Ωραία, προσπάθεια, αλλά χαμένη. Η μπάλα στο Στασινόπουλο προσπαθεί και λίγα δεν πήρε μπαλά. Από
στις πρώτες δύο βολές. Thank you.
από το μαλάκι. Βασιλόπουλος κακό. Κατοχή για Λότερς ξανά. Τον Χατζίδη, αυτό τον Δόλια. Καλλιώτης δεν τους στάζει. Από ήταν. Ωραία φάση! Όχι! Κάνει ο Κακόπουλος. Καλλιώτης, πασάρι. Χατζίδης, καταπληκτικό μπάσκετ από τους Λόστες. Καταπληκτική ασίστ από τον Χατζίδη και καλάθι από τον Λαβά. Σε μία από τις ωραιότερες φάσεις μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Τίποτα χωρίς πρώτα να το έχει διαβαστεί.
Ψηλό. Μια μπάσα. Δύσκολο το τελείωμα από τον Σόξυλο. Καλοκύρης, μισό λεπτάκι δεν τη λήξη πρώτη. Επιστρέφουμε εδώ στο παρκέ του ΣΕΦ για την τρίτη περίοδο. Μια πολύ όμορφη αναμέτρηση όπου η Φιωρεντίνα είναι πίσω με 12 απέναντι στις Λόπτερς. Ανώπλος θα βάζει 18-20. Δύσκολη πάσα, πέρασε σαν ο Νικέδης. Συμβολίζει για τον Μπίλια. Θεσσαλονικίδης, απαπαπαπαπαπα 21-32 από τον παίκτη που αποτέλεσε τη μεγάλη επιστροφή στο ρόστερ τον Λόμστερ. Ποιος αποτελεί πέραν των καλών του και των συγκομιδών σε κάθε αγώνα τον παίκτη ο οποίος μιλάει, ο οποίος οδηγεί τους συμπαίκτες του, ο οποίος είναι συγκεντρωμένος στο κλικό είτε αμυντικά είτε επιθετικά. Υπερπολίτης θα έλεγα, αλλαγή τώρα ο Λαδάς στο παρκέ, ο Κοντάκος στον παγκό. Ενόπουλες, ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μίμης θα το πάρει, θα το φτάσει.
Σίλβα. Σασινόπουλος θα το βάλει, όχι. Καλονικίδης, κατά την ισορροπία του το κάνει, ο Ράχμαν τον μπάουν, αυτάρει στον Πίλια, αυτός ο Λιαράκο, αυτός. Ωραία πάσα! Προλαβαίνει, ναι, την προλαβαίνει, αλλά μετά κάνει λάθος. Ράχμαν κόβει. Ράχμαν θα το πάρει, θα το χάσει. Κυριακόπουλος. Μακρύδης και Γεωργακόπουλος για την Φιωρεντίνα, ο Δόλιας, ο Τρικαλιώτης, ο Χατζηδής, ο Λαβάς και ο Μπάκης για τους φιλοξενούμενους παίκτες των Λόμπτερς Μαλακός. Περνάει πάω να πω Χατζηδή. Πηδάνει πέφτες στον δύο μάρων στο Λογιανόπουλος. Ήδη πάλι Λογιανόπουλος το φτάνει. Πάλι από το μακρύ.
κάτοχοι για Lobsters. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Το 0 και το 6 λέγονται Ξυλογιαννόπουλοι και οι δύο. Σωστά. Το 0 το μικρό και το 6. Δεν είχα γράψει σημεία στο μικρό του Ξυλογιαννόπουλους. Κωστής με το 0. Ο Βασίλης είναι μεγάλο. Στην τρίτη περίοδο μου βοήθησε με εδώ τις δύο πατήσεις στο Ρετσίνο. Καλλιώτης, το κάνει ψηλά ο Δόλιας. Το παίρνει ο Βασίλης, Βασίλης. Βήματα κατευθύν για Lobsters. Αλλαγή. Σάκη, Σάκη. Το time, έλα. Βόλια. 5.32 παραμένει. Με δείχνει, Καλλιώτη. Βάζει, σώζει. Δύσκολο σου του Βόλια, ριμπάμπ. Κόλλος με υπομονή, πασάρι, το χάρι το
27-34-40 για τη λήξη της τρίτης περίοδου με τους Λόγκους να κρατάνε το προβάδισμα των 7 πόντων. Ρόλια σπατάρει στον Μπάρλα, Σαλονικίδης βγαίνει, το κάνει. Σημαντικό τρίτο για αυτό την εξέλιξη του παιχνιδιού. 30-34 επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε 30-34. Να δούμε τι θα γίνει στην τελευταία κρίσιμη περίοδο. Να δούμε τι θα δούμε. Ο Σαλονικίδης το παίρνει, είναι ελεύθερο. Έξω κιόλος. Προσπάθεια, χαμένη rebound από τον Δόλια. Πόδι κατευθύν για την Ετσίνα. Rebound.
Αλεξιόπουλος. Πάρα τον Τρικαλιώτη. Μετά χεριά. Καράκος. Την μπάλα 45 μίλες είναι με τον Ρόγια. Θα το πάρει. Θα το βάλει. 33-36. Πάνε φωτιά το παιχνίδι τώρα. Step back. Πάνω από τον. Πάσα στο Ράχμαν, Νίμαρου, Μαχρίδη, Σουηγανόπουλος στο Φτάρι. Μια στο ρολόι
Θεσσαλονίκη. 7 στο ρολόι. Πάει καλά. Το κάνει. Κατοχή είναι για Φερετσίδα. Δεν μπορέσε να κρατήσει την κατοχή ο Ράχμαν. Για τους Lobsters, 2 λεπτά και έχει κάτι για τη λήξη δόλια. Να, Τρικαλιώτης κοντά του στόχη, το παίρνει, το βάζει. Τριάντα, οχτώ, σαράντα, τέσσερα. Όλια, μέχρι μέσα, φάουλ. Βήματα, κατοχή για Φερετσίνα. Φάουλ από τον Γεωργακόπουλο, κατοχή για Lobsters τώρα. Σαλονικίδης θέλει την μπάλα στα χέρια του ο Σαλονικίδης. Ο Τρικαλιώτης ήθελε να τελειώσει. Το θέμα νίκη με ένα τρίποντο δεν τα κατάφερε. Έτσι διαφορά. Μαλακός προσποιείται. Πάρα πολύ καλό. Πασάρι στον Κοντάκο και το φτάνει. Ράχμαν τον Μπάουν. Πασάρι στον Χρήστο. Σ'
Μισό λεπτάκι μένει ο Καλονικίδης. Δεν γίνεται φάουλ. Δεν θα κάνουν επίθεση οι Lobsters. 38-45 λοιπόν το τελικό σκορ εδώ στο ΣΕΦ. Άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα για τον Χρήστο Θεσσαλονικίδη και την παρέα του. Καλό σας βράδυ.